Σελίδα 666, κεφάλαιον Ξιβήτα, από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου. Σελίδα 666, κεφάλαιον Ξιβήτα, 62 κεφάλαιο, από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου. Ξιβήτα 1. Δια την Σιών δε θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δε θέλω ησυχάσει, έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και θέλω συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς τη δόξαν σου και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη. Αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή, και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησε εισέ, και η γη σου θέλει είστε νυμφευμένη, διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτω η γη σου θέλουν συσνική με τα σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφη, ούτω ο Θεός σου θέλει εφρανθεί εισέ. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ήτινες ποτέ δε θέλουσι σιωπά ούτε μέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε το όνομα του Κυρίου, μη φυλάτετε σιωπήν, και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, έως σου συστήσει και έως σου κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί τη δεξιάν αυτού, και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δε θέλω δώσει πλέον τον σύτο σου τροφήν εις τους εχθρούς σου. Και ή του υλογενούς δε θέλουσι πίνει τον ίνον σου, δια τον οποίον εμόχθησας. Αλλά οι θερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτόν, και ενή τον Κύριον, και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτόν εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε την οδόν, εκρύψατε τους λίθους, ψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξεν έως των άκρων της γης, είπατε προς τη θυγατέρα της Ιών, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται, ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και το έργο αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλουσιν ονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου, και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης, ουκ εγκαταλελειμμένη. Αμήν. Ο Θεός μιλάει για τη Σιών, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα την θυγατέρα της Σιών, και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς δεν προσήλθετε παρά εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ. Μιλάει λοιπόν για την Ιερουσαλήμ και μιλάει και για τη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ, όπως είναι γεγραμμένο. Εξήκοντα η βασίλισσα είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτη, μία είναι η περιστερά μου, η αμών μητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της θυκούσης αυτήν. Μιλάει λοιπόν για την θυγατέρα της Ιών, δηλαδή για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, όπου ανάμεσα σε εξήκοντα βασίλισσες και ουδοήκοντα παλακές και αναρρύθμιτοι νεάνιδες, θα είναι μία η περιστερά του Κυρίου μας, η αμόμητος. Προφητεύει τα σχέδιά του, το έργο του, ο Θεός, μέσα από τον προφητικό λόγο, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι βλέπει. Τι βλέπει εγκαταλελειμμένη. Αυτό είναι το όνομά της. Και τη γη της ερημωμένη. Δεν είναι καλά αυτά που βλέπει. Και επιπλέον ομολογεί ότι το σύντον σου εγώ τον δίνω στους εχθρούς σου. Σπέρνεις, θερίζεις, αλωνίζεις, μαζεύεις τον σύτον σου
αλλά εγώ τον δίνω στους εχθρούς σου. Την καρποφορία σου τη δίνω στους εχθρούς σου. Έχεις φυτέψει αμπέλια, τα οργώνεις, τα περιποιείσαι, τα κλαδεύεις, τα ποτίζεις. Μαζεύεις τον καρπό, αλλά όταν τον καρπό τον μετατρέπεις σε ίνο, εγώ τον δίνω σε αλλογενείς. Αναφέρεται λοιπόν στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία και αναφέρεται σαν σύνολο αλλά και σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αλλά και σε οικογένειες. Αυτό βλέπει ο Θεός. Η καρποφορία σου χάνεται, είτε του σίτου είτε του ίνου. Ονομάζεσαι πια εγκαταλελειμμένη, γιατί όλοι σε έχουν εγκαταλείψει, ή πολλοί, και η γη σου ερημωμένη, γιατί ζεις σε έναν έρημο τόπο. Και λέω πόσο αλήθεια είναι αυτά τα λόγια του Θεού, πόσο αληθινά. Βέβαια ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα πούμε ότι ο Θεός φταίει, αλλά θα ομολογήσουμε ότι εμείς φταίμε, καθώς εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Η ευθύνη είναι προσωπική, οικογενειακή και εκκλησιαστική. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει ο Θεός για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Εγκατάλειψη, ερημιά. Η πορεία δεν είναι προς το καλύτερο, είναι μάλλον προς το χειρότερο. Οι καρδιές είναι γεμάτες από πίκρα, είναι γεμάτες από αγανάκτηση, παράπονο. Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά όσο προχωράει αυτός ο καιρός, που οι καιροί θα είναι κακοί, και εδώ θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό, αδερφοί, όχι μόνο στο φυσικό κόσμο αλλά και στον πνευματικό κόσμο, οι καιροί είναι και θα γίνονται κακοί. Γιατί οι δυνάμεις του Αντίχριστου μυστηριωδώς εργάζονται με πανουργία, δημιουργώντας προκλήσεις, δελεασμούς, απειλές, τρομοκρατίες, κατηγόριες το ενός προς τον άλλον, πλάνες, ψέματα, διδασκαλίες, έτερο διδασκαλίες, διδασκαλίες αιρέσεων, ακόμη και διδασκαλίες δαιμονίων. Ο κόσμος που είναι το ισχυρό όπλο του διαβόλου μπαίνει μέσα στις εκκλησίες, στις οικογένειες, όσες δεν κρατάνε τις πύλες τους ερμητικά κλειστά δια του Λόγου του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου, και η πορεία είναι απογοητευτική. Σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, επαναλαμβάνω, με μικρές, λαμπρές εξαιρέσεις των ανθρώπων που έχουν πάρει απόφαση να μένουν ακριβώς στο Λόγο του Θεού, να μην φαρδένουν την οδό τους, να μην αφήνουν πόρτες ανοιχτές, αλλά και ταυτόχρονα εξητούν τον Κύριο. Πράττουν το ευθές ενώπιον του Κυρίου και εξητούν τον Κύριο, που είναι και το μεγάλο μυστικό της εύνοιας του Θεού. Όμως δεν υπερτερούν αυτοί, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις
χρειάζεται υπομονή για να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, αλλά την υπομονή που να τη βρεις όταν τα πράγματα γίνονται τόσο δύσκολα. Όμως ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει μια άλλη αλήθεια που δεν φαίνεται, γιατί αυτή που φαίνεται είναι η αλήθεια που βλέπουμε, αλλά μας αποκαλύπτει μια άλλη αλήθεια που δεν φαίνεται αλλά είναι πιο αληθινή και πιο πραγματική από αυτή που φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έχει πρόθεση να αγωνιστεί, και μ' αρέσει αυτή η λέξη, υπέρ της Εκκλησίας αυτής. Δεν θα σιωπήσω, δεν θα ησυχάσω, μέχρι πότε? Μέχρι ότου η δικαιοσύνη του Θεού έρθει μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Μέσα σε αυτό το λαό, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν τοπική και ευρύτερη εν γέννη Εκκλησία, εθνική ή οικουμενική. Εγώ δεν θα σταματήσω. Πρέπει να έλθει η δικαίωση άνωθεν σε αυτή την Εκκλησία. Η δικαιοσύνη του Θεού σε αυτή την Εκκλησία. Και να μάλιστα να εξέλθει σαν λάμψη, σαν φως. Αλλά και η σωτηρία σε αυτή την Εκκλησία σαν λαμπάδα καιωμένη. Γιατί η πρόθεση του Θεού είναι όλα τα έθνη να δούνε τη δικαιοσύνη της Σιών, τη δόξα της Σιών και την παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η πρόθεσή του, για να μετατρέψει, να μεταμορφώσει όλους μας σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν τοπική εκκλησία σε μια εκκλησία ένδοξη. Αυτή είναι η πρόθεση και θα γίνει. Σε μια εκκλησία ένδοξη, Αγία, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, για να την παραλάβει. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό ο Χριστός, δεν θα βρει εκκλησία να παραλάβει. Ο Θεός άλλωστε μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του ότι ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού, ώστε να την παραστήσει στον εαυτό του ένδοξο εκκλησία, για να είναι αυτή η Αγία και αμόμητος. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Και αυτό είναι το μήνυμα της παρηγοριάς του λαού του Θεού. Η πρόθεση του Χριστού είναι να μεταμορφώσει τη ζωή σου, την οικογένειά σου, την τοπική αυτή εκκλησία και όλη την εκκλησία σε όλη την οικουμένη. Να την κάνει μάλιστα σαν στέφανο δόξης στο χέρι του και σαν διάδειγμα βασιλικό στην παλάμη του. Πια την εγκαταλελειμμένη, την ερημωμένη που δεν απολαμβάνει την καρποφορία του, δεν απολαμβάνει τον καρπό του κόπου του. Κόπου της, των κόπων της. Αλλά θα την ονομάσει με άλλο όνομα και μάλιστα το όνομα που θα ονομαστεί είναι «Η Ευδοκία μου εν αυτή». Ωραίο όνομα. Και αυτή η εκκλησία δεν θα είναι πια εγκαταλελειμμένη, αλλά θα είναι ενυμφευμένη. Και όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, έτσι ο Χριστός θα την νυμφευθεί, και όπως ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, έτσι ο Θεός θα εφραίνεται σε αυτήν. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται, δεν είναι αυτό το οποίο φοβόμαστε, δεν είναι αυτό το οποίο υπολογίζουμε σαν άνθρωποι σε αδυναμία. Αυτό το οποίο έρχεται είναι αυτό που μας προφητεύει ο Λόγος του Θεού, λέγοντας
ότι επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ εγώ κατέστησα φύλακες οι οποίοι ποτέ δεν θα σιωπούν ημέρα και νύχτα. Οι φύλακες τους οποίους θέτει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία του, ποτέ δεν σιωπούν. Είναι αυτός που τους έχει εκλέξει, τους έχει προετοιμάσει, τους έχει τοποθετήσει και είναι αυτοί που θα κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που θα τους δίνει τη χάρη και τη δύναμη. Άρα ένα από τα σχέδιά του είναι να φέρει φύλακες μέσα στην Εκκλησία που να μην σιωπούν ποτέ. Να δοξάζουν, να προσεύχονται, να εξητούν, να κηρύττουν, να ομολογούν, ώστε ο Θεός να μετατρέψει και αυτός τις βουλές του και το σύντον τους πια να τον τρώνε αυτοί και τον ίνον τους να τον εφραίνονται οι ίδιοι. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτά τα σχέδια για την Εκκλησία που έχει ο Θεός, και αδελφοί αγαπητοί, εμείς περπατάμε όχι δια της όψεως, γιατί όποιος περπατάει δια της όψεως απογοητεύεται, απελπίζεται, καταθλίβεται. Εάν δηλαδή κάποιος από εμάς σήμερα είναι ερημωμένος τόπος, μόνος του, μόνοι τους, μη βλέπουνε τώρα σε αυτό που ανθρώπινα δεν γίνεται, αλλά να βλέπουμε σε αυτό που με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα κάνει, γιατί είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι πιστός στο λόγο του. Η πρόσκληση λοιπόν του Θεού είναι μη βλέπεις με τα μάτια σου αυτά τα γήινα που θα σε οδηγήσουνε σε απελπισία ακόμη, αλλά να βλέψεις με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου σε αυτά που με τα πάση βεβαιότητας ο Θεός θα κάνει αν εμείς μείνουμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Αν εμείς υπομένουμε. Βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Σήμερα μίλαγα με έναν αδελφό και έτσι απογοητεύτηκα. Παιδιά καλά, εγγόνια καλά, όλα έξω. Χωρισμένα, διαλυμένα. Δεν βλέπουμε όμως έτσι. Δεν θα βλέπουμε με τα μάτια μας. Θα βλέπουμε διαπίστεως στο Λόγο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού. Να αλλάξουμε νοοτροπία πορείας. Αυτό το οποίο ετοιμάζει και έρχεται για την Εκκλησία του ο Χριστός είναι ένδοξο, είναι άγιο, είναι τέλειο, είναι αμόμητο. Αν όμως από σήμερα και έπειτα εμείς δεν περπατάμε δια της όψεως αλλά περπατάμε δια της πίστεως. Δεν ελπίζουμε σε αυτά που βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε σε αυτά που διαβάζουμε και που ακούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και το μήνυμα είναι περάσατε δια των πυλών σε αυτή την Εκκλησία διαπίστεως. Να περάσουμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Μην μένουμε έξω από αυτή την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία που δημιουργεί ο Χριστός. Να περάσουμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Περάσατε δια των πυλών και ο Χριστός είναι η πόρτα για να μπούμε. Και ταυτόχρονα ετοιμάσατε και την οδόν των υπολείπων που θα φέρει ο Χριστός. Επισκευάσατε την οδόν και ο οδός είναι ο Κύριος. Και τι θα πει επισκευάζω, φτιάχνω την καρδιά μου, φτιάχνω τη ζωή μου, αγαπάω αυτούς που δεν με χωνεύουνε, που με έχουν αδικήσει, που με αδικούνε και είναι σκληροί. Τους αγαπάω γιατί ο Κύριος θα τους σώσει.
Δεν αγανακτώ. Ελπίζω, περιμένω, προσεύχομαι. Βγάλτε τις πέτρες από το δρόμο και υψώσατε μία σημαία, τη σημαία του Ευαγγελίου, της αλήθειας. Αδελφοί, δεν έχουμε άλλη δύναμη. Είμαστε όλοι παντελώς αδύναμοι, μηδενός εξαιρουσμένου, ακόμη και των λαμπρών εξαιρέσεων που έλεγα πριν. Δεν έχουμε καμία δύναμη, μία είναι η δύναμή μας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, που ο Θεός θα ελκύσει και θα τους αποκαλύψει τον Χριστό. Και το τελευταίο μήνυμα για μας, που βρήκαμε χάρη, γιατί μας προγνώρισε ο Χριστός, ο Θεός, ότι θα δεχθούμε τον Χριστό και μας προώρησε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και μας προετοιμάζει ως σκεύη ελαίους. Είπατε προς τη θυγατέρα της Ιών, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται και ο μισθός του είναι στα χέρια του και το έργο του ενώπιον αυτού. Έρχεται ο Χριστός να επισκεφθεί με μισθό και με έργο. Ο μισθός είναι αποτέλεσμα του έργου του καθενός μας. Εάν δεν εργάζεσαι, άλλαξε γνώμη. Μέσα στην Ιερουσαλήμ, στην οποία πρόκειται ο Θεός να εκπληρώσει το γεγραμμένο λόγο του, δεν υπάρχουν οκνήροι, υπάρχουν οι κληρονομούντες της επαγγελίας, που δεν είναι νοθροί, δεν είναι χλιαροί, αλλά είναι ζηλωτές των πνευματικών, ζηλωτές της αλήθειας, ζηλωτές στο έργο του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν έρχεται για να κάνει χάρη, αλλά για να δώσει μισθό. Και δεν έρχεται να συναντήσει τεμπέληδες, αλλά να συναντήσει εργάτες για να τους δώσει το έργο τους. Μέσα σε αυτή την εκκλησία δεν είναι κανείς άεργος ούτε άνεργος. Μέσα σε αυτή την εκκλησία όλοι ξέρουν το έργο τους, γιατί ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Εάν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και θα το κάνεις, αυτολογίζεται αμαρτία. Ό,τι δεν κάνεις διαπίστεως, λογίζεται αμαρτία. Και ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ξέρουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Κύριος έρχεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με μισθαποδοσία και με έργο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν έρχεται να θεραπεύσει που θα θεραπεύει. Δεν έρχεται να τακτοποιεί τα επαγγελματικά μας που θα το κάνει. Αλλά δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού των Εσχάτων ημερών να τακτοποιεί τα προβλήματά μας που θα τα κάνει. Ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού στην έσχατη εκκλησία είναι μισθός και έργο. Μισθός και έργο. Και πιο σωστά, το έργο σου και τη μισθαποδοσία σου. Γι' αυτό φωνάζει ο Λόγος του Θεού, σηκώθητη, φωτίζου, ο κοιμόμενος. Θα σε αναστήσει ο Θεός και θα σε φωτίσει ο Θεός. Εγερτήριο είναι σήμερα. Ένα εγερτήριο, ένα προσκλητήριο για τους εργάτες της τελευταίας μέρας, ώρας. Άντρες και γυναίκες, μεγάλοι, μικροί, παιδιά και γέροι.
όλοι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε. Επίσης μόνο ο Χριστός ξέρει πραγματικά τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε αυτά που δεν μπορούμε. Ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Όλοι μας. Εγέρθητη ο κοιμόμενος. Να αναστηθούμε. Μια καινούργια πνευματική ζωή ζήλου, υπακοής, υποταγής. Πράττοντες το ευθές ενώπιον του Κυρίου και εξητούντες διαπαντός τον Κύριο. Ο Θεός κάνει χάρη, είναι αγαθός, αλλά δεν ξεπερνάει ποτέ τη δικαιοσύνη Του. Είναι δίκαιος. Και ανταμείβει κατά το έργο και κατά τον κόπο έκαστον. Μία ώρα έχει μείνει. Λίγος καιρός έχει μείνει. Ας μην κυφόμεθα, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Ενδιθέντες, το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία της ελπίδας της σωτηρίας. Ας εγερθούμε, αδερφοί. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Μη μας καταβάλει η νοοτροπία των εσχάτων ημερών. Να κυριαρχήσει στη ζωή μας η νοοτροπία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Θεός δεν έδωσε σε μας πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Πνεύμα δυνάμεως, για να είμαστε δυνατοί εν Πνεύματι Αγίω, αγάπης για να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, πόσο μάλλον τους αδελφούς μας, και σοφρονισμού για να περπατάμε ακριβώς μίως άσοφοι, αλλά ως σοφοί τις έσχατες αυτές οι μέρες, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Εγερτήριο προσκλητήριο. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Πέστε λοιπόν στη θυγατέρα της Σιών ότι ιδού ο σωτήρας σου έρχεται. Ο σωτήρας σου έρχεται να σε σώσει, να του σώσει. Να διαμορφώσει νέα πράγματα σε οικογένειες, σε συγγένειες, στην εκκλησία. Ο σωτήρας σου έρχεται. Ο σωτήρας σου έρχεται. Δεν είναι ότι αν θα έρθει, πότε θα έρθει. Ο σωτήρας σου έρχεται. Έρχεται. Αλλά στα χέρια του κρατάει το έργο του για να στο δώσει και το μισθό του για να στο δώσει. Οι νοθροί, οι τεμπέληδες, οι οκνηροί δεν θα απολαύσουν αυτό που ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί αγαπητοί, ζήλο πνευματικό. Ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο σωτήρας σου έρχεται. Το πιστεύεις? Ο σωτήρας σου έρχεται για σένα, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου. Ο σωτήρας σου έρχεται. Ο Κύριος διακήρυξε ως τον άκρον της γης. Και εμείς τον περιμένουμε. Το περιμένουμε, αλλά όχι με τεμπελιά, τον περιμένουμε στην προσευχή, τον περιμένουμε στην εξήτηση, τον περιμένουμε στην υπακοή.
Πολλές φορές έχω ακούσει, μάλιστα κάποιος είπε, μην πας μόνο στην Κηφισιά, μην πας, γιατί εκεί έχουν νόμο, είναι αυστηροί. Και σκέφτομαι ότι αν ο νόμος μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να έχουμε νόμο. Και αν η αυστηρότητά μας είναι η υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ναι, είμαστε αυστηροί. Ο Θεός να μας δίνει χάρη όμως, να μην είμαστε αυστηροί στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας. Και να μην βάζουμε νόμο στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι καθένας πώς στέκεται και πώς θα σταθεί μπροστά στον Κύριό του. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί. Και σας λέω ότι ο Κύριος έρχεται. Ο σωτήρας σου έρχεται. Και σας το λέω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Να πάρουμε θάρρος. Είναι αυτός που είπε φως, γεννηθεί το φως και εγένετο. Είναι αυτός που δεν έχει δυσκολία να κάνει τα πάντα νέα. Τα πάντα νέα. Αυτά που βλέπεις, μη τα βλέπεις και απογοητεύεσαι, αλλά αυτά που βλέπεις να χαίρεσαι, γιατί ο σωτήρας σου έρχεται. Έρχεται. Πώς αλλιώς να το φωνάξω? Ο σωτήρας σου έρχεται στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στη συγγένειά σου. Είναι αυτός που κάνει νέα τα πάντα. Είναι αυτός που το πνιχτό σκοτάδι το κάνει φως ένδοξο, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Είναι αυτός που τύφλωσε τον Παύλο, αλλά και είναι αυτός που απέστειλε δια Πνεύματος Αγίου τον Παύλο σε όλα τα έθνη. Ποιον το διώκτη? Ποιος μπορούσε να υπολογίσει? Αυτός ο διώκτης είναι αυτός που κάνει τα πάντα, αδερφοί. Ο σωτήρας σου έρχεται. Πίστεψε το, βάλτο στην καρδιά σου. Γέμισε την καρδιά σου με χαρά. Βάλε ειρήνη στην καρδιά σου. Νέα πράγματα θα κάνει. Αμήν.